Φτάνοντας στη σημερινή τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, προκύπτουν νομίζω ορισμένα συμπεράσματα. Καταρχήν για το βαθμό αποδοχής αυτού του νομοσχεδίου από την κοινωνία. Παρά τις συνεχείς αναφορές της κυβέρνησης και των βουλευτών της σε αποτελέσματα αμφιλεγόμενων και κατά παραγγελία δημοσκοπήσεων, τέτοιες είναι και το ξέρετε, παρά το συστηματικό μπαράζ υποστηρικτικής αρθρογραφίας στις ναυαρχίδες του αστικού τύπου, αλλά και σε πολυσύχναστα αστικά site, τελικά στην προχτεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής με τους φορείς και αφού πρώτα οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, διερμηνεύοντας τη θέληση των μελών τους, ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου, κυρία Υπουργέ. Και αφού βέβαια εξαιρέσουμε, για ευνόητους λόγους, τους κυβερνητικούς κρατικούς φορείς, όπως είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τότε ξέρετε ποιος ήταν ο φορέας εκείνος που δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το νομοσχέδιό σας? Ο σύνδεσμος των ιδιωτικών σχολείων, δηλαδή οι μεγαλέμποροι της παιδείας, οι οποίοι μάλιστα, αφού πρώτα δεν δίστασαν να δώσουν δημοσίως τα συγχαρητήριά τους στην κυβέρνηση, ως γνήσιοι αντιπρόσωποι όλου του επιχειρηματικού κόσμου, του μεγάλου επιχειρηματικού κόσμου εννοείται, και αφού υπενθύμησαν, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι η λεγόμενη αυτονομία των σχολείων αποτελεί βασική κατεύθυνση του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και συμφωνεί μαζί της και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, μετά μας θύμισαν τη λαϊκή παροιμία «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη», μιας και στο τέλος ζήτησαν ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στις σχολικές μονάδες, ακόμα περισσότερη ενδυνάμωση του ρόλου του διευθυντή του σχολείου σε συνδυασμό, λέει βέβαια, με τις διαδικασίες αξιολόγησης και λογοδοσίας. Αυτοί είναι που σας στηρίζουν. Αυτοί, μαζί με τα λογής-λογής παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και όχι οι εκπαιδευτικοί, όχι οι γονείς, όχι η νέα γενιά που διαδηλώνουν όλοι αυτοί ενάντια στο νομοσχέδιό σας, όπως έκαναν και χθες σε πολύ μαζικά συλλαλητήρια μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι. Γι' αυτό και την ΑΣΓΜΕ, τη Συνομοσπονδία των Γονέων των Μαθητών της Ελλάδας, τους γονείς δηλαδή, των μαθητών, αυτούς τους οποίους υποτίθεται ότι ωφελεί το νομοσχέδιό σας, δεν τολμήσατε καν να τους καλέσετε εδώ στην Επιτροπή όπως οφείλατε και τους αποκλείσατε με αστείες δυστυχώς για σας δικαιολογίες. Αν όλο αυτό δεν είναι μια ακόμα επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιό σας είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των κατευθύνσεων, όπως είπαμε, του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΕΒ για ένα σχολείο, προσέξτε, για ένα σχολείο επιχείρηση το οποίο συρρυκνώνει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, τότε τι είναι? Για να το εξετάσουμε λοιπόν πάλι το νομοσχέδιό σας και σε πλευρές του που ίσως δεν έχουν φωτιστεί όσο πρέπει. Για τις δομές πρώτα και για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Δημιουργείται μια εκτεταμένη ιεραρχική δομή σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης, στη βάση πάντα του νόμου 45-47 του ΣΥΡΙΖΑ, εμπλουτισμένου πια τώρα και με την ατομική αξιολόγηση που εισάγει η Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη τώρα όλης αυτής της δομής της ιεραρχικής, λόγω των γραφειοκρατικών, απογραφικών και κυρίως λόγω των αξιολογικών τους καθηκόντων, που είναι πάρα μα πάρα πολλά, αντικειμενικά θα βρίσκονται πολύ μακριά, αν όχι απέναντι, και δεν θα μπορούν ποτέ να σταθούν δίπλα στους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθούν στη δύσκολη εκπαιδευτική τους καθημερινότητα. Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης δεν θα είναι παρά οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών.
Και αυτό είναι που θα βαραίνει τελικά στη σχέση τους μαζί τους. Οι επόπτες πάλι της ποιότητας της εκπαίδευσης ποια ακριβώς αποστολή θα έχουν? Μήπως να μοιράζουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία, τα οποία μάλιστα θα δημοσιοποιούνται και στις δημόσιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταγραφής των σχολικών επιδόσεων. Βλέπετε, όταν η παιδεία μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε εμπόρευμα, κάποια στιγμή χρειάζεται, σύμφωνα με την αγορά, και την πιστοποίησή της. Όταν σας τα λέμε όλα αυτά, ξέρουμε πολύ καλά τι θα ακούσουμε. Τα ακούμε μέρες. Αλλάζετε συνήθως την κουβέντα και μας απαντάτε με το άρθρο 17, για παράδειγμα, ότι προβλέπετε, λέει, η σύσταση 1.100 θέσεων για τη στελέχωση των επιτροπών διεπιστημονικής στήριξης στα σχολεία που κατανέμονται με 550 θέσεις ψυχολόγων και άλλες τόσες θέσεις κοινωνικών λειτουργών. Αναγκαίες ειδικότητες? Ασφαλώς. Μην ξεχνάτε ότι αυτό αποτελούσε και αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα του ίδιου του κινήματος. Το ερώτημα είναι, αρκούν αυτές οι θέσεις για να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες? Η απάντηση είναι όχι. Ο αριθμός τους είναι πολύ πολύ μικρότερος σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα σε όλα τα σχολεία, ειδικά τώρα με όλα τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που προκαλεί, που συνεχίζει να προκαλεί η πανδημία. Και φυσικά παραμένει ζητούμενο και η σχέση εργασίας όλων αυτών. Θα είναι μόνιμη? Ρωτάμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη λειτουργία και τη διοίκηση του σχολείου που ετοιμάζεται. Σε ένα τέτοιο σχολείο αυτόνομο, σε ένα τέτοιο σχολείο επιχείρηση, δεν θα μπορούσε παρά να συρρυκνωθεί ακόμα περισσότερο, σχεδόν να καταργηθεί, κάθε ουσιαστικός ρόλος του συλλόγου διδασκόντων και οι εκπαιδευτικοί του να μετατραπούν σε απλά εκτελεστικά όργανα των άνωθεν εντολών, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα στο σχολείο. Ένα τέτοιο σχολείο φυσικά δεν μπορεί να το διοικεί παρά μόνο ένας διευθυντής με πάμπολες υπερεξουσίες. Ένας διευθυντής μάνατζερ, ένας διοικητής, στην πραγματικότητα ένας απόλυτος άρχοντας. Δείτε. Θα υπογράφει ο διευθυντής του σχολείου τις οικονομικές συμφωνίες του σχολείου με τους διάφορους χορηγούς. Θα πουλάει στην αγορά τη χρήση των υποδομών του σχολείου. Θα αξιολογεί όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και θα επιλέγει αυτός, αποκλειστικά αυτός, τους περιβόητους μέντορες των νέων εκπαιδευτικών και τους λεγόμενους συντονιστές των σχολικών τάξεων και των διδακτικών αντικειμένων. Αν τώρα σε όλα αυτά προσθέσουμε και το ότι όλοι αυτοί οι μέντορες και οι συντονιστές θα αμείβονται με μόρια προς χρήση για μια μελλοντική τους επιλογή ως στελέχη, και εδώ κάνω μια παρένθεση από την απλήρωτη δουλειά με αντάλλαγμα τα ρεπό του κυρίου Χατζηδάκη, περνάμε στην εργασία με αντάλλαγμα κάποια μόρια της κυρίας Κεραμέως. Εύκολα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι σε κάθε σχολείο θα διαμορφώνεται ένα άθλιο, πραγματικά άθλιο, κλίμα εξαρτήσεων, φόβου, ομαδοποιήσεων, το οποίο θα ναρκοθετεί το παιδαγωγικό κλίμα και θα υπονομεύει κάθε έννοια συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μέσα στα σχολεία. Όλο αυτό το αυταρχικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο συμπληρώνεται επιπλέον και με το άρθρο 107 για τη λεγόμενη αναμόρφωση του Σχολικού Συμβουλίου. Στο Σχολικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα συμμετείχαν ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, όλος ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και ο εκπρόσωπος του Δήμου. Στα σχολεία μάλιστα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητών που ορίζονταν με απόφαση των μαθητικών του Συμβουλίων. Αυτό το Σχολικό Συμβούλιο με αυτή τη μορφή καταργείται με το νομοσχέδιό σας. Στη θέση του δημιουργείται ένα κλειστό, ένα ελεγχόμενο όργανο που θα τρέχει όλες τις διαδικασίες του σχολείου, παύλα επιχείρηση, της αυτόνομης και οικονομικά εξαρτημένης από τους χορηγούς, δηλαδή σχολικής μονάδας. Δημιουργείται ένα πενταμελές όργανο, μικρό, σφιχτό, με τον διευθυντή του σχολείου, έναν εκπαιδευτικό, μόνο έναν,
Αυτόν θα τον ορίζει ο Σύλλογος Δασκόντων. Να και μια αρμοδιότητα του Συλλόγου Δασκόντων. Ίσως και η μοναδική. Δύο εκπρόσωποι του Δήμου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων. Ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα συμμετέχει μόνο ένας εκπρόσωπος των μαθητών, αλλά προσέξτε, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εισάγεται επιπλέον η αντιδημοκρατική διάταξη ότι το συγκεκριμένο όργανο θα συνεδριάζει με όσους είναι παρόντες, ακόμα και με δύο, λέει, στα πέντε μέλη. Και βεβαίως οι αρμοδιότητες αυτού του σχολικού συμβουλίου συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική λειτουργία του σχολείου, τη συνεργασία του με διάφορους φορείς και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το νομοσχέδιο, με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας. Όλα χωράνε εδώ, σε αυτόν τον ορισμό. Θεωρούμε, και οφείλουμε να το πούμε, θεωρούμε ως εξαιρετικά επικίνδυνη εκείνη τη διάταξη του νομοσχεδίου σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου για την κατάθεση, λέει, σχεδίου για αντιμετώπιση των κρίσεων που εμφανίζονται στη σχολική μονάδα. Μην αναρωτιέστε ποιες είναι αυτές οι κρίσεις που εμφανίζονται στη σχολική μονάδα, γιατί με πρόσχημα δήθεν την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι για την παρέμβαση σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σε ένα σχολείο, για την καταστολή δηλαδή των μαθητικών αγώνων, μέχρι και για την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας του ίδιου του Συλλόγου Διδασκόντων, παραδείγματος χάρη για τη συλλογική απόρριψη λόγου χάρη μιας κυβερνητικής οδηγίας για τη συμμετοχή σε μια κινητοποίηση και άλλα. Τι επιχειρεί να κάνει εδώ η κυβέρνηση? Μα είναι φανερό. Το φόβο της ομολογεί και θέλει να πετάξει έξω από τα σχολικά συμβούλια κάθε ενοχλητική φωνή. Να περιορίσει τη δυνατότητα της συζήτησης. Να μειώσει τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας. Να μην επιτρέψει σε τελευταία ανάλυση την αμφισβήτηση των εντολών της για το σχολείο. Για τόση ελευθερία, για τόση αυτονομία μιλάμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση, είναι φανερός, ολοφάνερος νομίζω ο στόχος της. Παρά τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση περί επιμόρφωσης, την οποία βεβαίως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως ποινή και όχι ως δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών και ως υποχρέωση, λέμε εμείς, της πολιτείας, την οποία δεν ικανοποιεί χρόνια τώρα. Παρά λοιπόν όλα αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του μηχανισμού της αξιολόγησης, ο οποίος στείνεται, απόλυτα ελεγχόμενος από το Υπουργείο της Παιδείας, ένα στοιχείο άλλωστε το οποίο διαπνέει και όλο το νομοσχέδιο και φαίνεται έντονα και στον τρόπο της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Και επειδή, κύριε Κοτσέ, κάτι ξέρουμε κι εμείς και από σχολείο και από σχολικές τάξεις, τι είναι αυτά που μας λέτε ότι με την αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί, λέει, θα κρίνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους? Τι νομίζετε δηλαδή, ότι τόσα χρόνια δεν το κάνουν? Κάθε μέρα, κάθε ώρα που βγαίνουν από την τάξη οι εκπαιδευτικοί κρίνουν τη δουλειά τους. Συζητάνε μεταξύ τους για το πώς θα τη βελτιώσουν. Ή το άλλο, ότι με την αξιολόγηση, λέει, θα ενημερώνονται οι γονείς για τα αποτελέσματα, για τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα των παιδιών τους στο σχολείο. Καλά, τι νομίζετε, ότι δεν γίνεται αυτό? Ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία επαφή με τους γονείς, ότι δεν τους ενημερώνουν για τα παιδιά τους? Και να σας πω και κάτι, σε όλον αυτόν τον καιρό της καραντίνας, ποιοι νομίζετε ότι κρατήσανε ζωντανή τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και στα παιδιά? Το Υπουργείο της Παιδείας και η κυρία Κεραμέως, που δεν μπορούσαν ένα σύστημα να συντηρήσουν για να δουλέψει τις προκοπής? Ή οι γονείς με χίλιους δυο τρόπους επικοινωνώντας με τα ίδια τα παιδιά και με τους γονείς τους όλους αυτούς τους μήνες? Δεν τα ξέρετε αυτά? Μηχανισμό λοιπόν, αφήστε αυτά για την αποκέντρωση, μηχανισμό για την επιβολή της αντιεκπαιδευτικής κυβερνητικής πολιτικής στείνεται, και όποιος εκπαιδευτικός τον αμφισβητεί, όποιος τον αντιμάχεται, όποιος υπερασπίζεται τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών,
τότε απειλείται και με στέρηση μισθού, αλλά και με τον αποκλεισμό του για 8 ολόκληρα χρόνια από την επιλογή οποιασδήποτε, λέει, στελεχειακής θέσης, ακόμα και του υποδιευθυντή του σχολείου. Κύριε φίλη, σας θυμίζει μήπως κάτι αυτό το τελευταίο που είπα τώρα για τον αποκλεισμό των 8χρονων από κάθε στελεχειακή θέση? Κακώς. Έπρεπε να το θυμάστε. Πρόκειται, γιατί την ψηφίσατε κι εσείς, πρόκειται για τη γνωστή τροπολογία Γεροβασίλη το φθινόπωρο του 2017, με την οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ποινικοποίησε τότε την απεργία αποχή των εργαζομένων στο δημόσιο ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγησή τους. Αυτήν την επέσχυντη νομοθετική σας διάταξη αξιοποιεί τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα λίγο και στη πολυδιαφημισμένη αυτονομία των σχολείων, με την οποία επί της ουσίας συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το δηλώνει. Άλλωστε, ευθαρσώς, απλά τη θέλει, λέει, λίγο διαφορετική, πασπαλισμένη και με λίγη δημοκρατία. Πρέπει να είναι καθαρό στις λαϊκές οικογένειες. Το σχολείο που ετοιμάζεται, στόχο έχει την κατηγοριοποίηση των μαθητών. Στόχο έχει εκείνο το σχολείο για το οποίο, τι πάω και θυμάμαι τώρα, το Γενάρη του 2016, αυτό το σχολείο, λοιπόν, για αυτό το σχολείο επιχείρηση, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με άρθρο του στην Αυγή, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης το όνομά του, δημοσιοποιημένο άλλωστε στην ίδια την Αυγή, έλεγε ότι θα πρέπει να μπουν δίδακτρα στα δημόσια σχολεία, 60-100 ευρώ το μήνα, έτσι ώστε τα παιδιά, λέει, να μην τρέχουν το απόγευμα σε άλλες δραστηριότητες, αλλά αυτές να τις βρίσκουν στο ίδιο τους το σχολείο. Να τις αγοράζουν, μάλλον, στο ίδιο τους το σχολείο. Αυτό είναι το σχολείο επιχείρηση. Αυτό πώς θα το καταγγείλει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ το προβάλλει. Υπουργός της Παιδείας ήσασταν τότε, κύριε φίλη. Αλλά δεν θυμάμαι να είπατε κάτι γι' αυτό. Το σχολείο, λοιπόν, που ετοιμάζεται, στόχο έχει την κατηγοριοποίηση των μαθητών. Το σχολείο επιχείρηση, τη διάσπαση της ενιαίας γνώσης που πρέπει να δίνεται σε όλα τα παιδιά, γι' αυτό το σκοπό αξιοποιεί και την αξιολόγηση των μαθητών. Και να σας πω και κάτι. Το καινοτόμο τελικά από πού κρίνεται? Κρίνεται από το σκοπό, κρίνεται από το περιεχόμενο του σχολείου, όχι από τις μορφές της αξιολόγησης. Ξέρετε, η παιδαγωγική δεν είναι κανένα απλό άθροισμα τεχνικών διδασκαλίας και ελέγχου. Είναι ένα άθροισμα, αλλά είναι μια επιστήμη που έχει σκοπό, που πρέπει να έχει σκοπό μάλλον, τη δημιουργία ανθρώπων ικανών, όχι μόνο να γνωρίζουν, αλλά και να αλλάζουν τον κόσμο. Όσα καινοτόμα, όσα δίθεν εναλλακτικά μοντέλα και αν παρουσιάσει το Υπουργείο της Παιδείας, αυτά δεν φέρνουν αυτόματα και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το καθοριστικό στοιχείο, όπως είπαμε, είναι ο σκοπός. Ο ίδιος ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι το περιεχόμενο των σχολικών μαθημάτων. Είναι το τι άνθρωπο θέλουμε να ετοιμάζει αυτό το σχολείο. Πώς μπορεί, λοιπόν, η ανεστραμμένη, τέλος πάντων, τάξη, που είναι μια απλή παιδαγωγική μέθοδος, να εμφανίζεται ως πανάκια? Δηλαδή, πώς θα ετοιμάζεται ο μαθητής στο σπίτι μόνος του, μελετώντας τη θεωρία του κάθε μαθήματος? Όλοι εσείς εκεί στο Υπουργείο της Παιδείας δεν γνωρίζετε ότι το σχολικό μάθημα δεν είναι μια απλή θεωρητική διάλεξη, αλλά είναι μια διαδικασία που κινητοποιεί όλον τον πνευματικό, όλον τον ψυχικό, όλον τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών? Τι είναι, δηλαδή, τεχνικές απλές το μάθημα? Αυτό νομίζετε? Για ποια προετοιμασία στο σπίτι, κλείνω, κύριε Πρόεδρε, κλείνω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Για ποια προετοιμασία στο σπίτι μιλάτε, όταν οι γονείς αυτών των παιδιών θα δουλεύουν 10 και 12 ώρες και θα τρέχουν σαν μπαλαβή από τη μία δουλειά στην άλλη? Και αυτόν τα παιδιά, άραγε, τι θα απογίνουν? Θα μείνουν ακόμα πιο πίσω? Δεν πρέπει να απαντήσετε σε όλα αυτά. Θα μου πείτε, απαντήσατε ήδη με εκείνο το άρθρο στο νομοσχέδιό σας, το οποίο κάτω από τη γενική κατακραυγή το αφαιρέσατε μεν, και πολύ καλά κάνατε, λέμε εμείς, και το νομοσχέδιο πρέπει να αφαιρέσετε, να το αποσύρετε, αλλά δείχνει τη λογική σας. Ξέρετε, εκείνο που νομοθετούσε τη δημιουργία σχολικών τμήματων διαφορετικών επιπέδων και άρα και διαφορετικών ταχυτήτων.
Το τελευταίο μάλιστα διάστημα η κυβέρνηση συνεχώς για μια σειρά παρεμβάσεις της, όπως είναι αυτή η ανίκουστη, η απαράδεκτη ελάχιστη βάση εισαγωγής, επικαλείται τα λεγόμενα ακαδημαϊκά κριτήρια. Αυτό κάνετε. Αναρωτηθήκατε όμως, κυρία Υπουργέ, τι είναι αυτό που πραγματικά φταίει για τις χαμηλές επιδόσεις στις εξετάσεις. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτή η πτώση, η μεγάλη πτώση του μορφωτικού επίπεδου της νέας γενιάς. Είναι άσχετο αυτό με τη συνεχή υποκατάσταση της γνώσης, της επιστημονικής γνώσης στο σχολείο, από τις εφήμερες δεξιότητες που μαζικά προωθούνται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Για ποιες κοινωνικές δεξιότητες μας μιλάτε εδώ, όταν αφαιρέσατε μέσα σε μια νύχτα τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, ένα στίγμα που θα σας κατατρέχει μέχρι να τα επαναφέρετε αυτά τα μαθήματα και να πάρουν τη θέση που τους αξίζουν στο σχολικό μάθημα ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Για ποια soft skills κάνετε λόγο όταν εξοβελήσατε τα εικαστικά μαθήματα και συρρυκνώσατε την αισθητική αγωγή στα σχολεία, ένα από τα πιο βασικά μαθήματα καλλιέργειας της ενσυναίσθησης, καλλιέργειας της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Σταματώ εδώ. Το αίτημα είναι ένα. Το ακούσατε χτες. Θα το ακούσετε και τις επόμενες μέρες. Θα το βρείτε μπροστά σας και το Σεπτέμβρη. Προλαβαίνετε. Μην το φέρετε στην ολομέλεια. Αποσύρτε το. Σας το ζητάει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Σας το ζητάνε οι γονείς. Σας το ζητάνε τα παιδιά που νοιάζονται, πραγματικά πονάνε για τη μόρφωσή τους. Ευχαριστώ.